να έχω κοντά σας, κοντά μας, έναν πολύ αγαπημένον σας και αγαπημένο μας ηθοποιό, τον κύριο Τάσο Χαλκιά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα, Τατιάνα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει πολύ αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό από κωμικές σειρές. Όταν όμως παίζει δράμα, εγώ τον λατρεύω. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Οι πολύ καλοί ηθοποιοί μπορούν να παίξουν και τα δύο εξίσου καλά. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει και αρκετοί και πιο νέοι και λοιπά συναδελφοί σας που έχουν γίνει γνωστοί από τις σειρές, που άμα τους βάλεις να παίξουν κάτι που έχει άλλες απαιτήσεις, εκεί λίγο... Ναι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι generic ηθοποιοί και μπορούν να κάνουν και το ένα και το άλλο με την ίδια επιτυχία. Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν. Σας είδα πρόσφατα λοιπόν να παίζετε ένα ρόλο δραματικό στις Μέλισσες. Κάνατε τον πατέρα του Δούκα. Και η σκηνή που μου έμεινε ήταν... μια σκηνή ήταν έτσι ένα κοντινό πλάνο, είχατε δακρύσει, λέγατε, και στην ουσία υποδίεστε έναν κλασικό αυταρχικό πατέρα εκείνων των χρόνων, της μεταπολεμικής Ελλάδας στην ουσία, ο οποίος μέσα του όμως έχει μια τεράστια αγάπη για τους γιους του. Ναι, βέβαια. Για την οικογένειά του και για η φροντίδα για αυτήν. Και όταν σας είδα να παίζετε αυτό το ρόλο, επειδή έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις σας άλλες για το δικό σας μπαμπά και τη δύσκολη σχέση που είχατε μαζί του, ήθελα να σας ρωτήσω να αντλήσατε στοιχεία από τον μπαμπά σας για να παίξετε αυτό το ρόλο. Αντλούμε από πουδήποτε. Από την περίφημη αποθήκη που γεμίζει την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου, ο ηθοποιός αυτή τη δουλειά κάνει. Ανασύρει συναισθήματα, τα αναπαράγει. Και αυτή είναι η δουλειά του επί της ουσίας. Η υποκριτική τέχνη είναι η επεξεργασία συναισθημάτων και η εκφορά τους. Διότι έπρεπε να είσαστε ένας συνδυασμός ενός σκληρού αυταρχικού πατέρα που πρέπει τα παιδιά του να κάθονται σούζα και ο Δούκας σας έχει ακολουθήσει, ας το πούμε. έχει γίνει ο πατέρας του ο Δούκας, όχι? Ναι, βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να μην... Είναι κάτι σαν τον Δούκα ο πατέρας του, γιατί ήταν κάτι σαν τον Μιλτιάδη, ας το πούμε. Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη του Δούκα. Θα έπρεπε να είναι προς τον Δούκα και ο Μιλτιάδης να έχει φύγει από την άλλη μεριά. Που όμως και στο Δούκα και στον πατέρα του Δούκα, πίσω από αυτόν τον τρομερό αυταρχισμό, κρύβεται μια τρομερή αδυναμία και αγάπη στα παιδιά. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, ο αυταρχισμός θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να εξαντληθεί στον όρο σκληρότητα. Ο σκληρός άνθρωπος μπορεί να μαλακώσει. Ο αυταρχικός άνθρωπος είναι ένα ζήτημα πολύ έντονου χαρακτήρα που δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Προτιμώ τον όρο σκληρός παρά αυταρχικός. Αυταρχικός είναι ο Δούκας. Δεν ήταν ο πατέρας του. Ο πατέρας του μπορεί να ήταν σκληρός για να αναθρέψει τα παιδιά του σωστά. Ο Δούκας όμως πήγε τη σκληρότητα λίγο πιο πέρα και είναι αυταρχικός. Η οποία σκληρότητα έχει να κάνει και με έναν τρομερό ανταγωνισμό μεταξύ των αδελφών εντωμεταξύ, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε το οποίο υπάρχει και στη ζωή, σύγχρονη ζωή. Τα αδέλφια, όπως λένε οι ψυχίατροι όλοι, γεννιούνται και από τη φύση τους είναι ανταγωνιστικά με τα αδέλφια τους. Όταν υπάρχει δε και μια τεράστια περιουσία που περιμένει, είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική. Εσείς πάντως δεν βγάλατε μια περιουσία από τις Μέλισσες. Διάβασα, είπατε, δεν πήρατε καν αμοιβή. Βέβαια δεν πήρα. Βέβαια δεν πήρα. Είναι αυτονόητο να κάνει κανείς guest στην πρώτη σε τηλεφέρεια. Είναι αυτονόητο. Γιατί, γιατί πολύ απλά όταν πας να συμμετέχεις σε μια σειρά που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Μα πολύ μεγάλη παραγωγή. Εάν μετρήσεις τους τοπιούς που παίζουν, οι οποίοι παίζουν καθημερινά όλοι. Παίζουν καθημερινά περίπου 23 τοπιοί. Αν μετρήσεις από αυτούς τους τοπιούς που τους βάλεις. Ναι, από ένα ελάχιστο μεροκάματο τον καθένα. Συν το τεχνικό προσωπικό, το συνεργείο. Την αποζημίωση που ακόμα πιστεύω ότι θα δίνεται στον φίλο μου τον Αντώνη το Χαλκιά για το περίφημο σκηνικό το οποίο έφτιαξε εκεί δίπλα στο στούντιο Κάπα, το χωριό Διαφάνη. Η απόσβεση που πρέπει να κάνει ο παραγωγός είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, μοιραία, εκείνοι που θα ρίξουν πιο πολύ, όχι με την έννοια ότι είναι οι πιο χαζοί και θα τους ρίξουμε, αλλά με την έννοια ότι είναι πιο πολλοί. Οι πιο πολλοί που δουλεύουν κάπου σε μια δουλειά είναι ηθοποιοί.
Άρα λοιπόν εκεί η πίτα θα μοιραστεί λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα λοιπόν για τους συναδέλφους μου που παίζουν σε αυτή τη σειρά ή σε οποιαδήποτε άλλη σειρά και τόσο πολύ πλήθος ηθοποιών. Το να πάω εγώ εμβόλυμος, μιλάω για τον εαυτό μου πάντα έτσι, ναι. Δεν ξέρω τι θα έκανα οποιοδήποτε άλλο. Είπα πολύ απλά στον κύριο Καραγιάννη ότι φίλε μου Γιάννη, δεν θέλω λεφτά. Καλά μου λέει, αφού δεν θες λεφτά, θα σου κάνω εγώ ένα δώρο. Κάνε ό,τι θες, εγώ λεφτά δεν θέλω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσα να πάρω λεφτά όταν γνώριζα τι χρήματα έπαιρναν οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου που συμμετέχουν σε αυτή τη σειρά. Είπατε και εδώ θέλω να πω και κάτι. Κάποιοι από τους ηθοποιούς παίρνουν και 600 ευρώ. Τα 600... Πολύ, όχι κάποιοι. 600 ευρώ το μήνα. Ναι. Ναι, οι δουλειές οι καθημερινές πληρώνονται με το μήνα, δεν πληρώνονται με το επεισόδιο. Τώρα οι υπολογισμοί που γίνονται, πόσα πέφτουν το επεισόδιο κτλ. Αυτά είναι λογιστικά πράγματα στα οποία δεν έχω κανένα λόγο να πω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει μια άλλη διαφορετική εικόνα για τους μισθούς, ακόμα στην τηλεόραση και για τους ηθοποιούς και για τα πολύ, πολύ πετυχημένα. Δεν ξέρω ποιος τη διαιωνίζει αυτή την εικόνα, ναι. Αλλά θέλω να αρπάξω την ευκαιρία και να πω το εξής. Υπήρχε, υπάρχει και προφανώς θα υπάρχει μια πολύ λανθασμένη άποψη κάποιων ανθρώπων. Τώρα πια υπάρχει το διαδίκτυο και επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και τα λένε και μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω Facebook και τέτοια, αλλά μαθαίνω τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και έχουν τη γνώμη ότι οι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Αυτοί δεν που παίρνουν στην τηλεόραση γίνανε ναι. Πάμπλουτοι με τα 5 επεισόδια. Ναι, είναι πάρα πολύ εσφαλμένη η εικόνα αυτή. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η 15ετία 95-2010. Μπορεί να έδωσε στους ηθοποιούς πραγματικά κάποια χρήματα από αρκετά έως πολλά και για κάποιους μετρημένους στα 10 δάχτυλα πάρα πολλά. Σε όλους έδωσε χρήματα, όλοι όσοι εργάστηκαν καλά εκείνη την περίοδο. Όταν λέω όλοι, δεν λέω, λέω οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπροστάριδες σε αυτό ακριβώς, που κάνατε και ακριβώς. Εσείς είσαστε πρωταγωνιστής και άλλοι σε μια επίσης. Σειρά λοιπόν μπορεί να υπάρχουν 2-3 πρωταγωνιστές, υπάρχουν και 6 ναι. Δευτεραγωνιστές και 15 τριταγωνιστές. Αυτούς που κουβαλάγανε στην πλάτη τους στη σειρά, ας το πούμε. Δεν πήρανε λοιπόν όλοι λεφτά. Όχι, κάποιοι ναι. Λοιπόν που ήταν μπροστά, όπως είπες και εσύ, ναι, πήρανε κάποια λεφτά. Και αυτοί που πήρανε κάποια λεφτά δεν πήραν όλοι τα ίδια λεφτά. Ας πούμε, εγώ και στο εγώ μου κρύβονται και πάρα πολύ πίσω από μένα. Εντάξει, ναι. Απλώς δεν μπορώ να πάρω ναι. Παράδειγμα έναν ξένο άνθρωπο, αλλά τον εαυτό μου. Δεν είμαι από αυτούς που πήρανε ποτέ τα πολλά λεφτά από την τηλεόραση. Μπορεί να ήμουν πολύ καιρό στην τηλεόραση, να έπαιζα συχνά στην τηλεόραση. Αλλά τα λεφτά τα οποία φτάσανε, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποσά 5.000 περίεργα, ευρώ το μεγάλα, επεισόδιο. Ας πούμε, ξέρω εγώ τι, όχι. Τέτοια ποσά δεν έφτασα εγώ ποτέ ναι. Να παίρνω. Και στο εγώ μου είπα, κρύβονται πάρα πολλοί συνάδελφοί μου πίσω ναι. Μου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, πήρανε κάποια λεφτά ηθοποιοί για κάποια εποχή, αλλά δεν σημαίνει ότι γίνανε όλοι και πλούσιοι. Έτσι, τώρα δε. Που πάμε να επανέλθουμε σε μια εποχή που η ελληνική μυθοπλασία αρχίζει να ξαναγεννιέται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρασε κοντά μια δεκαετία. Ναι. Που δεν είχαμε ούτε Σύρια, αλήθεια, δεν είχαμε. Με τα τουρκικά τη βγάζαμε 10 χρόνια. Τα τουρκικά, τα βραζιλιάνικα. Δεν είχαμε όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν υπήρχαν οι Έλληνες ηθοποιοί πουθενά. Τώρα λοιπόν που αρχίζει αυτό να ξαναγίνεται, μοιραία καλούνται και οι ηθοποιοί, ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι πάνε να συμμετέχουν στις σειρές αυτές, να βάλουν πάλι πλάτη. Γιατί. Δεν μπορεί να πληρωθεί και δικαίως. Εγώ το δικαιώνω τον παραγωγό, ο οποίος λέει δεν μπορώ να πληρώσω τόσα λεφτά. Και μοιραία και οι ηθοποιοί, προκειμένου να προβληθούν, προκειμένου να βγουν μπροστά, ρίχνουν τα ποσά τους, τις τιμές τους, προκειμένου να εμφανιστούν στην τηλεόραση. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια σειρά η οποία έχει πάρα πολλά έξοδα. Δεν είναι λοιπόν το οτιδήποτε είπαν. Εντάξει, βέβαια, 600 ευρώ όταν δουλεύεις και το 10ωρο. Ναι. Πρέπει να σου αρέσει πολύ δουλειά, γιατί 600 ευρώ βγάζει. Και κάποιος ο οποίος, ας το πούμε, μπορεί να. Ένα σερβιτόρος βγάζει πάρα πάρα χρήματα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε συγκρίσεις. Ο καθένας μπορεί να δουλεύει κάποιος ο οποίος κάνει delivery κλπ. Αντίστοιχα και ένας ηθοποιός σε αυτή τη σειρά που μπορεί να παίρνει 600 ευρώ, το γύρισμα μπορεί να είναι και 12 ώρες. Έτσι. Μέρα όχι και μπορεί, παραπάνω. Είναι σίγουρα. Είναι 12 ώρες γιατί είναι και λίγα τη συνεργεία. Άρα να συνειδητοποιήσουμε ότι για τέτοιες αμοιβές μιλάμε. Για, πολύ για τη φανέλα δηλαδή. Ναι, για τη φανέλα, για τη φανέλα. Πραγματικά για τη φανέλα που λέμε. Ναι, γιατί πρέπει να βγουν μπροστά τα νέα παιδιά. Δεν γίνεται. Πώς θα υπάρχουν στο επάγγελμα, ας πούμε.
Δεν γίνεται να υπάρξουν διαφορετικά. Αλλά από εκεί και πέρα τόσο μύθος ότι οι ηθοποιοί είναι πλούσιοι, και επειδή το έχω φάει και εγώ στο πετσί μου πάρα πολύ. Ότι είσαστε πλούσιος. Ναι, ότι είμαι πάρα πολύ πλούσιος και δεν τα αφήνει ο Χαλκιάς αυτά τώρα που μας λέει ότι έπεσε έξω και έκανε και τα λοιπά. Και είναι μεγάλη σαχλαμάρα αυτή. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει. Ότι βγάλατε θα χάσετε στη σχολή. Ναι, ναι, αν ξέρετε είναι ποιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων του showbiz και ειδικά εκείνες τις εποχές που βγήκαν κάποια χρήματα. Ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, δεν είναι επιχειρηματίες. Τι έγινε λοιπόν? Αρκετοί έβγαλαν κάποια χρήματα τότε που πήγαν να τα επενδύσουν σε μια επιχείρηση. Δεν είσαστε ο μόνος. Ναι. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να αναφερθεί. Βεβαίως δεν είμαι ο μόνος και είναι και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Πολλοί άλλοι και τους έχετε ακούσει και τους ξέρετε και αυτοί που πάθανε ζημιές είναι και πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Βεβαίως. Και πήγαν, ας πούμε, και μετά να τα επενδύσουν σε μια επιχείρηση. Και εκεί χάθηκαν όλα. Διότι ο καλλιτέχνης, ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής δεν σημαίνει ότι είναι και επιχειρηματίας. Επιχείρηση δεν είναι απλό πράγμα. Όχι μόνο δεν σημαίνει, σημαίνει ότι δεν έχει ιδέα να είναι επιχειρηματία. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να έχει τον επιχειρηματία, να τον αφήνει να κάνει τη δουλειά του και να τα μοιράζονται. Κάπως έτσι. Τη στιγμή που κάνει, γιατί... ας πούμε, υποτίθεται μια επιχείρηση η οποία έχει μέσα και την ψυχή σου και την άποψή σου και την προσωπικότητά σου, δεν μπορεί να αφήσει κάποιον μόνο και μόνο για να ελέγχει τα οικονομικά σου. Να μαυρίζει το όνομά σου με την οποιαδήποτε συμπεριφορά του, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και έτσι προσπάθησες να το κάνεις μόνος σου. Δεν τα κατάφερες, γιατί δεν είναι το αντικείμενό σου, αλλιώς θα ήμασταν όλοι επιχειρηματίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και τώρα...